Καταρχάς να πούμε ότι παίζει στην ταινία ΟΠΑ που μόλις άνοιξε στην Αμερική. Θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια για αυτή την ταινία. Καταρχάς πώς πήρες το ρόλο, γιατί η παραγωγή είναι αμερικάνικη, σωστά, ενώ εσύ είσαι στην Αγγλία. Ναι. Και να μας πεις τις εντυπώσεις σου από τα γυρίσματα στην Ελλάδα. Ναι. Η ταινία αρχίζει τώρα την Παρασκευή στις 16 το Οκτώβρη σε διάφορα σινεμά στην Αμερική. Και πώς πήρα το ρόλο, είχα κάνει μια σειρά με τον Άλκη παλιά, το 2004. Και έτσι γνωριζόμασταν με τον Άλκη και μια μέρα... Συγγνώμη, Άλκης είναι... Ο Άλκης παίζει τον Σπύρο στην ταινία. Ωραία, συμπροταγωνιστής ναι. Λοιπόν. Ναι, συμπροταγωνιστής στην ταινία. Και είχα τελειώσει παραστάσεις στο θέατρο, έπαιζε την Οδύσσια που άρχισε, ήταν στο Λονδίνο, ήταν στο Bristol Old Vic, και μετά είχαμε περιοδία σε διάφορα θέατρα στην Αγγλία και ήταν η τελευταία μέρα των παραστάσεων και γύριζα στο Λονδίνο. Ανοίγω το τηλέφωνό μου και έχω γύρω στα 14 missed calls από τον Άλκη που παίζει τον Σπύρο στην ταινία. Και μου λέει πόσο χρόνο θα σου πάρει να πας στο Heathrow Airport. Γιατί πρέπει να έρθεις αμέσως στην Πάτμο. Γυρίζουμε αυτή την ταινία, κάνουμε πρόβες εδώ και 3 εβδομάδες και πρέπει να έρθεις για να γνωρίσεις το σκηνοθέτη, γιατί ο ρόλος είναι για σένα και η κοπέλα που είναι τώρα θα φύγει. Και του λέω τι... Και το επόμενο που γνωρίζω, είμαι στο αεροπλάνο. Πόση ώρα, ας πούμε. Δηλαδή μετά από, ξέρω εγώ, 2 ώρες ήμουν στο αεροπλάνο. Κατευθείαν, ήμουν στο αεροπλάνο για την Αθήνα. Έχεις κάνει casting? Όχι, είχα το αεροπλάνο, ήμουν στο αεροπλάνο και διάβαζα την ταινία, το σενάριο, για πρώτη φορά. Και το λάτρεψα. Λέω, αυτή η ταινία είναι γραμμένη για μένα. Δεν μπορώ να βέβαια. Αυτός ο ρόλος είναι για μένα. Και ήμουν έτσι, ήμουν πολύ αγχωμένη, γιατί θα πήγαινα να γνώριζα, θα συναντιόμουν με τον Ούντα Γιάν, που είναι ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης, και έτσι ήμουν λιγάκι αγχωμένη. Και μετά από 24 ώρες έφτασα στην Πάτμο, γιατί πρέπει να πάω από κόμενα private jet στην Λέρο και από την Λέρο με speedboat στην Πάτμο. Και ήταν Δευτέρα, θυμάμαι. Και γνώρισα το βράδυ της Δευτέρας, γνωρίστηκα με τον Ούνταγιαν και διαβάσαμε λίγες σκηνές. Εκείνη η Δευτέρα αυτή ήταν η πρώτη μέρα των γυρισμάτων. Και βρέθηκα με τον Ούνταγιαν, μου λέει, μου αρέσεις πάρα πολύ, διαβάσαμε λίγες σκηνές και μου λέει, κοίταξε, είναι πολύ δύσκολη θέση μου, γιατί η κοπέλα είχαν ήδη πρωταγωνίστρια στην ταινία. Αλλά δεν ήταν ευχαριστημένη. Και έτσι το επόμενο που γνωρίζω είναι την επομένη, Τρίτη, άρχισα τα γυρίσματα στην ταινία και έτσι μάθαινα τον ρόλο το βράδυ και πήγα να γύριζα την ταινία την επομένη. Όπου ήταν η πρώτη σου αμερικάνικη παραγωγή, να το πούμε σωστά, σε κινηματογράφο. Είχα κάνει μια ταινία για το HBO το 2004 που ήταν το Hamburg Cell. Και ήταν η πρώτη ταινία για τις... Η σκηνοθέτηση Αντώνια Μπέρτ, που είναι καταπληκτική σκηνοθέτηση, και ήταν η πρώτη ταινία για τις 11 του Σεπτέμβρη. Και είχα παίξει την φιλενάδα του Ζιάτ Τζάρα, που πέταξε το αεροπλάνο που έπεσε στην Πενσιλβάνια. Και έτσι και αυτή ήταν HBO και είχα κάνει και ένα σειρά. Για ταινία όμως κινηματογραφική, ναι. Όμως η ΟΠΑ, ναι, ήταν έτσι η πρώτη ταινία. Ενδεχομένως είσαι μεγαλύτερο ρόλο, ναι, στο ΟΠΑ. Ναι. Και που έπαιξε Ελληνίδα, η πρώτη ταινία βασικά που έπαιξε Ελληνίδα. Γιατί δεν είχα ξαναπαίξει Ελληνίδα, όχι. Η προηγούμενη μου ρόλη είναι όλη Μέσης Ανατολής, Αιγυπτία, Μαροκινή, τέτοιους ρόλους. Ναι. Τώρα προτιμάς να παίζεις Ελληνίδες? Είναι ωραία να παίζω Ελληνίδες, γιατί μου είναι πιο εύκολο να παίζω Ελληνίδες, γιατί είμαι. Δηλαδή, και στην ταινία, στην ΟΠΑ, το εύκολο ήταν ότι δεν είχα... Ήταν όλα από εμπειρίες, δηλαδή όλα βγαίνανε από εμπειρίες, και ο χορός και η μουσική, τα είχα ζήσει. Ας πάμε τώρα στην πιο προσωπική σου ζωή. Πες μας πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, πώς βρέθηκες στην Αγγλία. Όλο γενικά την οικογενειακή σου ιστορία. Μεγάλωσα στην Κύπρο, είμαι από την Κύπρο. Μεγάλωσα στην Κύπρο, στη Λάρνακα. Στα 18 μου ήρθα στο Μαϊάμι.
Και δεν σπούδασα. Έχει προφορά όμως. Όχι, έχω λίγη άμα θέλεις. Και ναι, πήγα στο Μαϊάμι. Και στο Μαϊάμι ήμουνα στο FIU και εκεί μπήκα εντάξει, στο θέατρο. Και μετά είχα πάει στην Κύπρο για το καλοκαίρι και δούλεψα με το ΘΟΚ, το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Και εντωμεταξύ είχα πάρει υποτροφία στο Brandeis για μεταπτυχιακό, για MFA στην υποκριτική, στο θέατρο. Και έτσι λέω, πάω. Και έτσι πήγα στη Βοστόνη, ήμουν εκεί 3 χρόνια στη Βοστόνη. Και μετά έζησε και 1 χρόνο στη Νέα Υόρκη. Είσαι πολύ σπουδαγμένη, θα έλεγα, ειδικά στον χώρο του θεάτρου. Ναι, θέατρο περισσότερο είχα κάνει όταν ήμουν στην Αμερική. Ειδικά στην υποκριτική, το έχει σπουδάσει πάρα πολύ το ζήτημα. Κάτι ναι, το έχω. Ναι. Επομένως, εδώ στο Hollywood, ξέρεις, είναι λίγο σπάνιο να βρεις. Ναι, λιγάκι, ναι, είναι... Ναι, σπούδασα λίγο πολύ, νομίζω. Ναι. Πώς σου φαίνεται που πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα, έτσι πολύ εύκολα, σε ένα βράδυ, χωρίς να έχουν σπουδάσει ενδεχομένως καθόλου και δεν ξέρω τι γίνεται στην Αγγλία, ναι. Ενδεχομένως να είναι ένα παγκοσμιοποιημένο φαινόμενο, ναι. Μπορεί να μην τους ξέρει κανένας και πολύ απλά κάποιος 20 χρονών, επειδή έτυχε να βρεθεί σε κάποια σειρά, την επόμενη μέρα να είναι ο μεγαλύτερος στάρ, σε κάνει καθόλου να νιώθεις αδικημένη. Δηλαδή, όχι, να σου πω γιατί έζησα καταπληκτικές εμπειρίες. Τώρα το τι γίνεται σήμερα είναι ότι είναι και ένα επάγγελμα που πρέπει να έχεις ταλέντο. Τώρα αν κάποιος 20χρονος παίξει σε μια σειρά και γίνει και είναι ταλαντούχος και λες... Μπορεί να είναι και 40, δεν έχει ηλικία. Δηλαδή, να είναι και 40, ναι. Δεν έχει ηλικία. Ναι. Και λέω μπράβο του. Ναι. Τώρα, αν πραγματικά έχει ταλέντο και μ' αρέσει, τότε ναι, είναι πολύ πιο εύκολος τρόπος. Ναι. Αυτό που έζησα και αυτά που έμαθα, δεν θα τα άλλαζα με τίποτα. Αλλά ναι, αυτό συμβαίνει σήμερα. Εντάξει, τώρα έχουμε και... είναι όλο το reality TV. Ναι, αυτό το όλο celebrity και στην Αγγλία που βλέπω... Λέω, να celebrity γιατί είναι... φτάνει από το word celebrate και λέω τώρα γιατί... Οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι celebrity δεν ξέρω γιατί πρέπει εγώ να τους κάνω celebrate. Είναι γιατί ήταν στο Big Brother ή έχουν πολλά χρήματα και βγαίνουν έξω και... Τα celebrity είναι και ο George Clooney, ας πούμε, που είναι κάποιος ηθοποιός που είναι γι' αυτό, ναι, χρόνια. Όμως είναι πολύ καλός ηθοποιός. Ναι. Τώρα, ναι, εγώ σου λέω ότι η έννοια celebrity έχει, δεν ξέρω, έχει... χαλάσει. Χαλάσει στο ποιοι είναι celebrity και ποιοι δεν είναι και είναι... Ναι. Εσύ δεν τώρα... θέλεις να γίνεις celebrity, δηλαδή. Όχι. Θέλω να είμαι μια καλή ηθοποιός. Δεν θέλω να πούνε, δεν θέλω να με κάνουν introduced ως celebrity αγνή Σκοτ. Ναι. Θέλω να με κάνουν ως ηθοποιός αγνή Σκοτ. Ναι. Τσαγκαρίδου ήταν το όνομα μου. Τσαγκαρίδου. Σκοτ είναι το όνομα του άντρα μου, ναι. Αγνή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο Hollywood και στην Αγγλία. Ευχαριστώ και πότε πολύ. Πότε μάλλον μπορεί να ξανάρθεις πίσω? Αυτό τώρα συζητώ, μάλλον μετά τα Ιανουάριο, Φεβρουάριο, φαντάζομαι. Και ποιο θα είναι το νέο σου project που μπορείς να μας πεις? Το καινούργιο μου project που έχω κάνει είναι μια σειρά της ITV που ονομάζεται Identity με τον Aidan Gillen και θα είναι στην τηλεόραση στην Αγγλία από τον Ιανουάριο. Εδώ υπάρχει κάτι? Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Έλα την, πες μας. Δεν ξέρω αν θα έχει κάτι τώρα εδώ. Όπα! Να πάτε να δείτε την Όπα προς το παρόν ταινία. Εντάξει, και σας ευχαριστούμε.